Ευχαριστώ. Προχωράμε την πεποίθησή της ότι η Ένωση Κεντρών θα διαψεύσει τους δημοσιολογούντες και τους δημοσκόπους τόσο σε ευρωπαϊκές εκλογές όσο και σε προηγούμενες εθνικές εκλογές. Εξέφρασε με δηλώσεις της από τα Γιάννενα υποψήφια ευρωβουλευτής του κόμματος Κατερίνα Κούτρη. Την πόλη των Ιαννίνων επισκέφθηκε στα πλαίσια της περιοδίας της η υποψήφια ευρωβουλευτής της Ένωσης Κεντρών Κατερίνα Κούτρη. Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κυρία Κούτρη υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι οι θέσεις της Ένωσης Κεντρών είναι και παραμένουν ξεκάθαρες, με κυρίαρχη την αγάπη για την πατρίδα. Η υποψήφια ευρωβουλευτής της Ένωσης Κεντρών χαρακτήριστε κατάπτυστη στη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ έκανε λόγο για το θέμα σεβασμού των μειονοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις με τη γείτονα Αλβανία και αναφέρθηκε στο διακύβευμα των ευρωεκλογών. Είδαμε πολλούς ευρωβουλευτές σε αυτή την πενταετία που έχει περάσει, οι οποίοι ακολούθησαν το μοτίβο των κομματικών προδιαγραφών, των κομμάτων, των ευρωπαϊκών κομματικών προδιαγραφών τους, και όχι με βασικό γνώμονα το ελληνικό συμφέρον. Είτε αυτό αφορούσε την κατάπτυστη στη Συμφωνία των Πρεσπών, που για εμένα δεν έχει πάρει σωστή θέση ούτε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει τρίψει τα χέρια του που αυτή η συμφωνία έχει υπογραφεί στα χέρια του κυρίου Τσίπρα, γιατί έχει κάνει κατά καιρούς δηλώσεις ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη συμφωνία, αλλά αναγκάζομαι, εξαναγκάζομαι να τη δεχτώ. Δεν υπάρχει εξαναγκασμός. Η Ένωση Κεντρών έχει σταθερές θέσεις και γι' αυτό συμμετείχε και στα συλλαλητήρια ενεργά για το Μακεδονικό, και ξεκινώ από το Μακεδονικό γιατί είναι κάτι το οποίο πονά όλους τους Έλληνες, είτε αυτοί ζουν στη Θεσσαλονίκη, είτε ζουν στην Αθήνα, είτε ζουν στα Γιάννενα, είτε σε οποιαδήποτε περιοχή. Γιατί το θέμα της Μακεδονίας αφορά ένα ολόκληρο έθνος και το έθνος είναι η Ελλάδα μας. Όπως θα σταθώ και στα δικά σας εδώ προβλήματα, στα Γιάννενα με τη γείτονα χώρα, την Αλβανία, η οποία δεν σέβεται την μειονότητα των Ελλήνων, και αυτό είναι πάρα πολύ στενάχωρο και πιστεύω και θα κάνω ό,τι μπορώ εγώ μέσα από την δύναμη του λόγου μου αν εκλεγώ στην Ευρωβουλή για το θέμα αυτό της Ηπείρου. Η Ένωση Κεντρών είναι το κέντρο, είναι η φωνή του λαού. Δεν πάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Κοιτάζει ευθεία. Και ευθεία κοιτάζεις μόνο όταν θέλεις μια προοδευτική χώρα, έτσι, και μια προοδευτική Ευρώπη. Εμείς είναι γνωστό ότι ανήκουμε στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό όμως δεν σταμάτησε τον Βασίλη τον Λεβέντη να πάει και να απαιτήσει ένα συλλαλητήριο για ένα τόσο μεγάλο εθνικό ζήτημα όπως είναι η Μακεδονία, γιατί αν δεν το ξέρει ο κόσμος, και πολλοί σαφώς και δεν μπορούν να το γνωρίζουν, ότι απέτησε ο Βασίλης Λεβέντης το ευρωπαϊκό του λοιπόν κόμμα να τον στηρίξει για ένα δημοψήφισμα και με την ενεργή συμμετοχή του λαού να καταργηθεί μια συμφωνία, μια διμερή συμφωνία, γιατί μου λένε άλλοι υποψήφοι ευρωβουλευτές, ελάτε κυρία Κούτρη, δεν είναι μια διμερή, είναι μια εθνική συμφωνία. Όχι, είναι μια συμφωνία διμερής, η οποία παραβιάζεται καθημερινά από τον κύριο Ζάεφ. Παράλληλα, η κυρία Κούτρη σχολίασε με ιδιαίτερα δεικτικό τρόπο τις αποχωρήσεις βουλευτών από την Ένωση Κεντρών, με τη χαρακτηριστική ατάκα «Η καρέκλα δημιουργεί τυχοδιοκτισμό», ενώ καυστικό ήταν το σχόλιο της για το θέμα των δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά την Ένωση Κεντρών. Η πρώτη μου συμμετοχή και δίπλος στην Ένωση Κεντρών και στον Βασίλη τον Λεβέντη έγινε το 2015 με τις λίστες, τις λεγόμενες λίστες, όπου ήμουνα και τρίτη στην υποψηφιότητα με τις λίστες. Έτσι γνώρισα λοιπόν όλους αυτούς και τους κυρίους και τις κυρίες που αποχώρησαν. Θα πω ότι ως πολιτικός αρχηγός αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και αλάνθαστος. Πήρε ένα πολύ καλό ποσοστό από τη Μακεδονία και έβαλε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αυτοί του έταζαν λαγούς με πετραχίλια, ήταν άνθρωποι που περιμέναν ώρες έξω από το γραφείο του και ήταν άνθρωποι οι οποίοι του δείχνανε τη συμπαράστασή τους. Τώρα, η καρέκλα δημιουργεί έναν τυχοδιοκτισμό και η εξουσία μια μεγαλομανία. Αν κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την ηθική να πούν «Δεν μου κάνεις, αφήνω την έδρα μου και φεύγω». Γιατί όμως να αφήσεις την έδρα σου και να φύγεις? Γιατί δεν τη διεκδίκησες με την ψήφο του λαού? Σχετικά θέλω να πω με τις δημοσκοπήσεις που αναφέρουν τις τελευταίες που έχω δει, ότι η Ένωση Κεντρών είναι στο 1,4. Οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούνται μεν για να δημιουργήσουν ένα κλίμα, αλλά όχι για να αποτυπώσουν την τάση της στιγμής. Έχουμε δει και στις προηγούμενες εκλογές ότι πέσανε έξω οι δημοσκοπήσεις.
Θέλω να πω στον ελληνικό λαό να μην παρασύρεται. Η Ένωση Κεντρών θα έχει μία ισχυρή θέση και στις ευρωεκλογές, αλλά και στις εθνικές που έρχονται. Και αυτό γιατί. Γιατί ξέρει όλος ο ελληνικός λαός ότι ο Βασίλης ο Λεβέντης και η Ένωση Κεντρών δεν ήθελε ποτέ υπουργεία και ποτέ αξιώματα. Αλλά απρόσκοπτα να ελέγχει την κυβέρνηση και αν σεβαστεί τα 11 σημεία μας, είμαστε πάρα μα πάρα πολύ συνεργάσιμοι για μια οικουμενική κυβέρνηση.